Το μέλλον του στρατοπέδου Άρτας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των κέντρων εκπαίδευσης νοσηλέκτων, συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο το Σώμα να λάβει απόφαση με την οποία στη συνέχεια θα κατέλθει σε διάλογο με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε το στρατόπεδο Άρτας όχι μόνο να μην κλείσει, αλλά και να αναβαθμιστεί. Ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης στην εισήγησή του υπογράμμισε το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο χάρτη των στρατιωτικών μονάδων σε όλη τη χώρα με την κυβερνητική απόφαση για κλείσιμο όλο το ΓΕΝ. Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην κλείσει το στρατόπεδο. Θεωρούμε ότι όποια απόφαση ληφθεί από την κυβέρνηση θα είναι αμιγώς πολιτική, με δεδομένο ότι και ο Πρωθυπουργός κατάγεται από την περιοχή μας και πολιτεύεται σε αυτήν, αλλά και η Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Όλγα Γεροβασίλη, είναι από την περιοχή μας, ανέφερε με δήλωσή του ο κ. Τσιρογιάννης. Σκοπός ο οποίος καταρχήν να πω ότι δεν βάλαμε εισήγηση σε αυτό το θέμα ήταν για να μπορέσουμε η κάθε δημοτική ομάδα να κάνει τη δική της τοποθέτηση. Όπως είχα πει και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε να ακούσουμε όλες τις ανησυχίες, όλες τις προτάσεις και να βρούμε την κοινή συνισταμένη για το καλύτερο δυνατό του μέλλον του στρατοπέδου. Εγώ να σας πω τη δική μου εμπειρία, τις δικές μου σκέψεις και προτάσεις μέσα από τη διαδικασία που έκανα κάποιες συναντήσεις. Για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Μετά, καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι όλο αυτή η κουβέντα προέκυψε μετά από την ανακοίνωση του αρχηγού του ΓΕΣ, του κ. Στεφανή, όταν είχε έρθει στην Άρτα στο στρατόπεδο, που είπε ότι από το Μάρτιο δεν θα μπει σειρά στο στρατόπεδο αυτό μαζί και με άλλα στρατόπεδα. Γιατί υπάρχει του δόθηκε μια εντολή να μπορέσει να έχει τη χώρα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για οποιοδήποτε κίνδυνο υπάρξει. Άρα η δική του υπηρεσιακή έτσι, αντιμετώπιση του θέματος ήταν ότι λέει ότι επειδή δεν έχουμε οπλίτες και λόγω υπογεννητικότητας αν θέλετε αλλά και λόγω ότι είναι μειωμένη η θητεία θα πρέπει και επειδή υπάρχουν κίνδυνοι στα σύνορα θα πρέπει ας πούμε, να κλείσουμε τα στρατόπεδα και ενδεχομένως προφανώς και για θέμα οικονομικούς για να μπορέσουμε να κάνουμε τα σημεία υποδοχής οπλιτών που οι φαντάροι θα πηγαίνουν για 2-3 μέρες σε ένα σημείο που, αυτά που θα ορίσουν τα σύποτα λεγόμενα και από εκεί και πέρα θα πηγαίνουν κατευθείαν στη μονάδα. Άρα θα εξοικονομήσουν και χρόνο για να μπορέσουν έτσι να θωρακίζουν τα σύνορα περισσότερο. Είπαν ότι θα βρεθεί το ισοδύναμο, το οποίο θα είναι μια εξίσου καλή λύση για την τοπική οικονομία. Γιατί καμιά τοπική κοινωνία δεν θα δεχόταν το να κλείσει ένας χώρος στο στρατοπέδο. Οπότε στις συναντήσεις επισκέφθηκα κατηδίαν και τον κύριο Στεφανή αλλά και τον υπουργό τον προηγούμενο πλέον, τον κύριο Βίτσα, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Αμήνης, για να δούμε τι με έλεγε. Ναι, είστε καλά τα λέτε αυτά, αλλά πείτε μας το τι είναι το ισοδύναμο που εσείς έχετε αποφασίσει για την Άρτα. Δεν υπήρχε κάτι που να μου είπαν, δηλαδή ότι εμείς σκεφτόμαστε στην Άρτα θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πρόταση πολιτικά θα υιοθετηθεί, ενώ η πρόταση του κυρίου Στεφανή, του αρχηγού του ΓΕΣ, θεωρώ ότι είναι η όλη. Εξέλιξη θα είναι πολιτικές αποφάσεις, δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν είχαν να μας πούν κάτι. Οπότε η δική μου πρόταση, και να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις, να δούμε τι θα κάνουμε καλύτερο, είναι ότι θα πρέπει στο πρώτο σκέλος να πούμε ότι θα πρέπει, ζητάμε μάλλον να παραμείνει το στρατόπεδο όσο έχει. Άλλωστε αυτό το είχαμε πει και με τις αποφάσεις του 2015 του 222 και 623 του 2017. Είπαμε να παραμείνει όσο έχει, αλλά όχι μόνο να κλείσει να αναβαθμιστεί. Σε περίπτωση που κλείσει, αν μας βάλουν μπροστά το εθνικό συμφέρον και ότι πάνω απ' όλα η χώρα και η πατρίδα δεν το συζητάμε για τους λόγους που σας είπα, τότε προτείνουμε να μετονομαστεί το κέντρο, το ΚΕΝ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει όνομα, το λέμε ΚΕΝ, έτσι, να γίνει 340 Σύνταγμα Ευζώνων για ιστορικούς λόγους, έτσι που ξέρουμε τότε από αυτό το χώρο ξεκίνησε αυτό το Σύνταγμα και είχε μια πολύ καλή πορεία που δεν είχε ποτέ χάσει κτλ. Και από τους Αρτινούς στελεχώθηκε. Άρα έχει μια ιστορική σημασία για την πόλη μας και αυτή τη στιγμή αυτό στα χαρτιά υπάρχει και είναι απενεργοποιημένο αυτό το Σύνταγμα. Και επειδή θα δημιουργηθούν και κέντρα εκπαίδευση νοσηλέκτων για αυτούς που πηγαίνουν στην Κύπρο, τα ΕΛΔΙΚ, ζητάμε να γίνει στην Άρτα αυτό ένα κέντρο τέτοιο ΕΛΔΙΚ. Τέτοιο γίνεται στη Θήβα και θα γίνει και στη Λαμία. Γιατί η Θήβα και η Λαμία και όχι η Άρτα. Έτσι. Και επειδή η Άρτα έχει υπουργό και έχει και πρωθυπουργό. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση η οποία αν πραγματικά θέλουν να στηρίξουν τοπική οικονομία θα κάνουν και το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων για την ΕΛΔΙΚ στην Άρτα. Άλλωστε από όσο γνωρίζω είναι 900
φαντάρι που μπαίνουν σε κάθε σειρά και αν θέλουμε να κρατήσουμε και στους τρεις πόλεις θα είναι από 300 άτομα, τώρα μπαίνουν 200. Τονίζοντας ο κύριος Τσιρογιάννης ότι η πρόταση αυτή είναι στοχευμένη και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του στρατοπέδου, χωρίς τη μείωση των στρατιωτών ή των μόνιμων στελεχών που θα υπηρετούν σε αυτό. Απέναντίας, στοχεύουμε στην αύξηση των μόνιμων στρατιωτικών και των στρατιωτών που θα υπηρετούν. Θέλουμε ένα στρατόπεδο πνεύμονα ζωής για την Άρτα που θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, εάν αποφασιστεί να κλείσουν τελικά το στρατόπεδο, θα πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά ως τοπική κοινωνία και θα πρέπει να γίνουν και κάποιες δυναμικές κινητοποιήσεις. Αν θέλετε, και μια ανοιχτή συζήτηση ή μια συγκέντρωση ανοιχτά από όλους εμάς, που ο κόσμος θα τον ενημερώσουμε το τι μελεγενέστε, για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι η κοινωνία της Άρτας είναι απέναντι στο κλείσιμο του στρατοπέδου. Να αποσταλληθούν όλες αυτές οι αποφάσεις και να ενημερώσουμε σε πρώτη φάση τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τυχαίνει να είναι από την Άρτα και να πολιτεύεται στην Άρτα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που πολιτεύεσαι στην Άρτα πρέπει να εκπροσωπήσεις και τα συμφέροντα της κοινωνίας την οποία εκλέγεσαι πρώτα. Και τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να ενημερώσουμε τον κύριο Καμένο, την κυρία Γεωργοβασίλη, την Υπουργό μας, τους βουλευτές, τον κύριο Τσίρκα, τον κύριο Στήλιο, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχτημάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ψαφά, έτσι ώστε όλοι να γίνουν κοινωνοί του προβλήματος και του θέματος αυτού και να μας συνδράμουν, να μας βοηθήσουν για να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο. Και αν χρειαστεί, να πάμε και στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι μαζί, να μπορέσουμε να πάμε στα γραφεία να επισκεφτούμε όλοι οι φορείς, ακόμη και με το επιμελητήριο που θα στείλουμε την πρόταση. Και σας λέω και κλείνω με αυτό και νομίζω ότι έχω νοήτο ότι το ξαναλέω μια φορά ακόμη ότι η Άρτα έχει υπουργό και έχει και πρωθυπουργό. Εάν θέλει ο υπουργός και ο πρωθυπουργός να κρατήσει το στρατόπεδο στην Άρτα, θα το κρατήσει, θα το αναβαθμίσει, θα το κάνει κέντρο για νεοσύλληπτο σελδί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν να κλείσει. Ο επικεφαλής της παράταξης, Αρτινό Όραμα, Παύλος Θασινός, ανέφερε ότι η ουσία είναι το στρατόπεδο να παραμείνει για τοπικούς λόγους. Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου Αρτένου Χρήστο Τσιρογιάννη. Τονίζω, κύριος Θασινός, θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα, γιατί κάθε μέρα χάνουμε χρόνο. Ακόμη, κύριος Θασινός πρότεινε να κληθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και οι βουλευτές του ΝΕΜΟΥ για να μιλήσουν για το κέν της Άρτας. Η γεωγραφική κατανομή των στρατοπέδων για εθνικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι είμαστε αυτοί. Όχι, εγώ όσο μεταφέρω τι μου είπε ο κύριος Στεφανής. Εντάξει, δεν ξέρω τι είπε ο Στεφανής και τι είπε ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός από την Άρτα. Η ουσία είναι ότι γίνονται για τοπικούς λόγους. Όποιοι έχουν τον τρόπο τους, δεν κρατάνε τα στρατόπεδα, τα παίρνουν. Όπως κάνανε οι γέννητες. Πήραστε, δεν είχαν στρατόπεδο. Το ΣΥΠΟ λέτε, το Σημείο Υποδοχής Οπλητών. Για τρεις μέρες είναι αυτό. Δεν έχει σημασία τι. Η ουσία είναι ότι το στρατόπεδο από την Άρτα χάνεται και στα Γιάννενα είναι. Κατάλαβα, εγώ μίλησα ότι δεν είναι παραμυθόριος με την έννοια της λέξης παραμυθόριος, δηλαδή να έχουμε εθνικούς κινδύνους. Μου είπαν ότι μπορούμε να εμπλακούμε και σε πόλεμο με την Αλβανία, να έχουμε εκεί πέρα. Ο πόλεμος είναι εσωτερικός εδώ πέρα, είναι οικονομικός. Αυτή την ώρα η Άρτα ζημιώνεται πάρα πολύ από την απομάκρυνση του στρατοπέδου. Τώρα, αν θα μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε το 1 τρίτο των υποψηφίων για την ΕΛΔΙΚ, νομίζω ότι. Όχι, όχι, όλου πάρουμε. Δεν πάρουμε το 1 τρίτο. Πάρουμε και όλου που πάρουμε. Να μην γίνει θύμα και να μην γίνει άλλο. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά ξέρετε ότι τόσο καιρό που συζητάμε εδώ πέρα, χάνουμε τι να κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Χάνουμε. Κάθε μέρα κάτι χάνουμε. Κάθε δημοτικό συμβούλιο που ερχόμαστε, έχουμε αρνητικές συζητήσεις για τον Παπακώστα, για το ένα το θέμα, για το άλλο το θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή όλο να καταλάβουμε και να καταλάβουν και κάποιοι άλλοι ότι είμαστε κι εμείς κομμάτι της χώρας, του εθνικού κορμού της χώρας και ότι δικαιούμαστε κι εμείς κάποια πράγματα, όχι να μας τα παίρνουν. Λοιπόν, η δικιά μου η πρόταση έχει ως εξής. Θα καλέσουμε τους τρεις βουλευτές εδώ πέρα, θα καλέσουμε τον Περιφερειάρχη, γιατί είναι μείζον το θέμα του στρατοπέδου, να μας πούν τη γνώμη τους. Γιατί δεν είδα να κάνει κανένας υπερώτηση στην Βουλή. Και όχι μόνο αυτό, η εφημερίδα έγραψε ότι θα φέρουν μετανάστες, λέει, για μόνιμη εγκατάσταση. Δεν ξέρω πού αντλεί τις πληροφορίες του και αν έχουν βάση πληροφορίες του. Αλλά γίνονται πράγματα ερήμην του αρθινού λαού, ερήμην του Δήμου, ερήμην των τοπικών αρχών, ερήμην όλων μας εδώ πέρα. Αν ισχύουν όλα αυτά. Κύριε Στασιανέ, το θέμα είναι να μείνει ανοιχτό. Για να μην ισχύουν τα άλλα. Εγώ κάνω πρόταση. Εδώ να έρθουμε να προηγηθούν on camera στον αρθινό λαό να μας πούνε τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής και οι τρεις αυτοί. Να έρθει και ο Καχρημάνης κάτω να μας πει γιατί
θα γι' αυτό σου καλέσουν, γι' αυτό το είπα και πριν να σου καλέσουν. Πάντως να πω, κύριε Στασιά, μου επιτρέπετε, ότι γιατί γράφονται διάφορα ή λέγονται διάφορα, το ότι ασχολούμαστε με όλα τα θέματα τα οποία έχει η περιοχή. Αυτό είναι να ασχολούμαστε. Αυτό λέω. Μα αυτοί κάνουμε συζήτηση. Το ότι δεν ασχολείται κανένας άλλος και ασχολείται ο Δήμος Αρτέων με το στρατόπεδο, με το κτίνο, με τα άλλα, αυτό δεν είναι να μας προσάψουν. Άλλο λέω. Αλλά όμως, επειδή εσείς έχετε κάνει στο κοινοβούλιο, έτσι, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει το δικό της ρόλο. Όταν ήμουν στο κοινοβούλιο, Δήμαρχε, το στρατόπεδο παρέμενε. Άλλο σας λέω. Θέλω να πω ότι όπως το είπατε, ότι πρέπει να γίνουν και περιορίσεις εκεί. Δηλαδή, τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας πρέπει να γίνουν εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να αποφάσεις. Για τον Πρωθυπουργό και εμείς υπουργούς και κάθε μέρα έχουμε ένα έλλειμμα υπηρεσιών, πραγμάτων. Αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Και δεν είναι διαπίστωση δικιά μου. Νομίζω όλοι εδώ μέσα και οι Αρτινοί έξω οι πολίτες, αλλά και εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο το βλέπουμε αυτό. Κάθε μέρα χάνουμε και κάτι. Ο επικεφαλής της παράταξης Γέφυρα στο μέλλον, Γιάννης Παπαλέξης, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του: αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Κοιτάξτε, το να συζητάνε συνάδελφοι συνέχεια εδώ και να βαράνε κουμπουριά στον αέρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το θέμα δεν το αποφασίζουμε εμείς. Είμαστε πολύ μικροί για να αποφασίσουμε. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην πάθουμε τη ζημιά. Και όπως είπε ο κύριος Στασινός, κάθε μέρα που περνάει ενδεχομένως κάτι χάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ πάρα πολύ όπως ανησυχούσα όταν ήμουν βουλευτής ο Στασινός και εγώ ήμουν δήμαρχος. Τρεις φορές στο παραπέντε το προλάβαμε. Τώρα έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γιατί ξέρω ότι η μισή, το έχω ξαναπεί 10 φορές, η μισή κυβέρνηση είναι από την Άρτα. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ζητήσει με κανέναν, αλλά τουλάχιστον αισθάνομαι μια εμπιστοσύνη, μια σιγουριά. Εμείς λοιπόν, έχοντας σαν αιχμή τον ρόλο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά και να προλάβει και να έρθει εδώ να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην πάθουμε τη ζημιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, όχι να ερχόμαστε εδώ και να κουβεντιάζουμε στα χαμένα και να κάνουμε την απόφαση αυτή, για την απόφαση που δεν θα στείλουμε. Ως εκ τούτου, εμείς θέλουμε και όλη η κοινωνία θέλει να μην κλείσει το στρατόπεδο. Τώρα, αν δεν λέγεται ΚΕΝ, λέγεται ΚΕΙ και λέγεται ΕΔΙΚ κλπ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μείνουν 100 άνθρωποι που δουλεύουν εδώ πέρα και έχουν τις οικογένειες και κινούν την οικονομία και πόσα 300 άτομα, να ξέρω πόσα έρχονται το τρίμηνο, το δίμηνο, έτσι ώστε, αν μπορούμε φυσικά να τα αυξήσουμε, προφανώς θέλουμε να τα αυξήσουμε, έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από την πόλη μας που την έχουμε ανάγκη. Γιατί θα χαθούμε το χάρτη, δηλαδή θα ρωτάνε πού είναι οι άδειοι και δεν ξέρουν, ας πούμε. Ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, σε επαφή συνέχεια με τους βουλευτές, με την υπουργό μας, εν πάση περιπτώσει, σε όλα αυτά τα επίπεδα μπορούμε. Και από εκεί πέρα, όπου υπάρχει πρόβλημα, ζητήστε, ας πούμε, και την, αν θέλετε, και την συνέργεια και την βοήθεια άλλων, γιατί έχουμε συνέργεια. Και ο Στασινός έχει υπάρξει και ξέρει και μπορεί να βοηθήσει, και εγώ ενδεχομένως σε κάποιο άλλο επίπεδο, έτσι ώστε να μην πάθουμε τη ζημιά. Γιατί εμείς περάσαμε και δεν το χρεωθήκαμε. Δεν θέλουμε να το χρεωθείτε εσείς, γιατί άμα θα σκίσετε το στρατόπεδο τώρα, δεν το χρεωθώ ούτε εγώ που είναι αντιπολίτευση, ούτε ο Στασινός που είναι αντιπολίτευση. Θα το χρεωθεί ο Δήμαρχος, ο οποίος ενδεχομένως να έχει τις κατάλληλες συνέργειες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Να αντιχρεωθείς εσύ ή εγώ, το θέμα είναι μην πάθουμε τη ζημιά. Άρα λοιπόν, ανοιχτά τα αυτιά, ανοιχτά τα μάτια και να είμαστε οργανωμένοι εδώ πέρα και να κινητοποιήσουμε ό,τι μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Και κυρίως αυτό που λέτε ισχύει. Έτσι, ισχύει ότι εμείς αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά από ιδρύσεις της πόλης της Άρτας έχουμε μια πρόσβαση καλύτερη στα κυβερνητικά. Αυτό τίποτα άλλο. Η επικεφαλής της παράταξης ριζοσπαστικής δημοτικής αλλαγής, Λίτσα Κιτσαντά, τονίζει ότι είναι ένα ευρύ αίτημα και ότι είναι καλή η πρόταση του Δημάρχου Αρτέων, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να προτείνει κάτι αντίστοιχο. Τέλος, η κυρία Κιτσαντά ζητά από τον Δήμαρχο Αρτέων, Χρήστο Τσιρογιάννη, να έχει δυναμική παρέμβαση πάνω στο θέμα αυτό. Και χωρίς να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας, έχουμε ομόφωνα αποφασίσει ότι πρέπει το στρατόπεδο να μην κλείσει. Αυτό είναι και ένα διαρκές, ένα πάγιο αίτημα της αρτινής κοινωνίας, ευρύ αίτημα, το οποίο εννοείται ότι το επαναφέρουμε δήμαρχοι και το ξανατονίζουμε. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη για το αν και κατά πόσο είναι διατηθειμένοι να προσφέρουν ένα ισοδύναμο. Η πρόταση που θέτεται, κύριε Δήμαρχε, στο να γίνει ένα κέντρο νεοσυλλέκτων για τους στρατευμένους στην Κύπρο, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση καταρχήν. Ούτε είμαι σε θέση, δεν γνωρίζω και τα στρατιωτικά θέματα, ούτε είμαι σε θέση να προτείνω κάτι άλλο ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής. Εμείς γιατί θέλουμε η Αρτινή να υπάρχει και να λειτουργεί το στρατόπεδο αυτό? Γιατί αναζωογονούσε την πόλη.
γιατί προσέφερε στην τοπική οικονομία. Γιατί για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κοινωνικούς και οικονομικούς, είναι απαραίτητο να μείνει αυτό το στρατόπεδο στην Άρτα και να λειτουργεί. Δεν ξέρω ποιες είναι οι επιλογές της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και δεν είμαι και απολύτως βέβαιη ότι με το που θα διατυπώσουμε στο αίτημα θα γίνει και αυτομάτως αποδεκτό. Οφείλουμε όμως να το παλέψουμε, να το διεκδικήσουμε από κοινού όλοι μαζί και να κάνουμε μια προσπάθεια. Με πρώτον εσάς, κύριε Δήμαρχε, που νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθείτε πιο έντονα, πιο αιχμηρά και πιο διεκδικητικά στο τομέα αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι οι αλλεπάλληλες επισκέψεις στο γραφείο του κυρίου Βίτσε, στο γραφείο του κυρίου Στεφανή, οτιδήποτε μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα και οι επιστολές. Όσο ενδεχομένως μια κοινή σύσκεψη, μια δυναμική παρέμβαση, μια σημαντική αντίδραση. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, εμείς δεν διαφωνούμε στο πλαίσιο που βάλετε και θα το στηρίξουμε. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Εάν τα πράγματα πάνε πολύ στραβά, που εύχομαι να μην πάνε, πρέπει μετά να πάμε στο δεύτερο επίπεδο συζήτησης, όπου εκεί πέρα είναι, αν το στρατόπεδο αυτό δεν μπορέσει να γίνει τίποτα άλλο και κλείσει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά για την Άρτα, στο τομέα αυτό, όπως είπα, το κοινωνικό, παύλα, οικονομικό, ή αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή στέγαση υπηρεσιών. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το στρατόπεδο ΑΡΤ με γνώμονα τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η εξής. Να παραμείνει ως κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, όπως ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο και με τις δύο ομόφωνες αποφάσεις. Σε περίπτωση που πρέπει να κλείσει το ΚΕΝ ΑΡΤΑ στα πλαίσια της επιχειρησιακής ετοιμότητας σύμφωνα με τον αρχηγό του ΓΕΣ, που θα πρέπει να έχει η χώρα λόγω της μικρής διάρκειας θητείας, της υπογεννητικότητας και της γενικότερης μείωσης δαπανών, με τη λειτουργία του ΣΥΠΟ, τότε να μετανομαστεί το στρατόπεδο ΑΡΤΑΣ σε 3-40 σύνταγμα ευζώνων και να λειτουργήσει ως κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων που προορίζονται για την ελληνική δύναμη της Κύπρου. Σε περίπτωση που αποφασιστεί το κλείσιμο του στρατοπέδου της Άρτας, να γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις μαζί με όλη την αρτινή κοινωνία. Ακόμη, να αποσταλεί η ελόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Καμένο, στην Υπουργό κυρία Γεωργοβασίλη, στους βουλευτές του νομού κύριο Τσίρκα και κύριο Στήλιο, στον Περιφερειάρχη κύριο Καχρημάνη, στον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Ψαθά, στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κύριο Γκολομάζο για τις δικές τους ενέργειες και να ενημερώσουν σχετικά καθώς και να κληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος, να μεταβούν όλοι οι φορείς στο αρμόδιο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό, αν απαιτηθεί.